μεγάλωσες. Αθήνα μεγάλωσα. Ναι, Αθήνα μεγάλωσα. Αλλά σε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια, ένα ζευγάρι γονείς, ένα πρότυπο. Ρε παιδί μου, αυτό είναι το πρότυπο. Που μετά από, ξέρω εγώ, 50 τόσα χρόνια γάμου, τους βλέπεις να χορεύουν ταγκό. Αλήθεια, λέει. Ναι, και εκεί δακρύζεις. Είναι ρωτευμένη ακόμα. Εκεί δακρύζεις, ναι, εκεί σε πιάνουν τα κλάματα. 50 χρόνια γάμος και ακόμα είναι το ναι, ίδιο. Είναι πολύ συγκινητικό. Αυτό το πρότυπο, λοιπόν, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι είναι εις χορεύουν ταγκό. Θα συγκινηθώ τώρα, ξανακλαίω. Ναι, παιδιά, γιατί έχει να κάνει με τα βιώματα. Δηλαδή, ναι, είναι τι εικόνες έχουμε και πώς θα συγκρίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι όπως και να έχει, αυτό θα σου έρθει. Αυτό μπορεί είναι να γυρίσει διαφορετικά, γιατί μπορεί να μην βρεις έναν άνθρωπο που σε κάνει να αισθανθείς το ίδιο και αυτό να σε κάνει να είσαι πιο κλειστός μετά. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως, μεγάλωσα δηλαδή με ωραίες εικόνες. Ναι, έχεις εικόνες που υπήρχε ο έρωτας, υπήρχε η αγάπη. Ναι, πολύ αγάπη, πάρα πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη. Ησυχία, ποτέ δεν σήκωσε ένας φωνή στον άλλον, που ξέρεις. Πολύ ιδανικά. Εντάξει, όλα. Η ησυχία μπορεί να είναι και λίγο και αδιαφορία, δεν ξέρω. Όχι, αλλά καμία σχέση. Ησυχία... Όχι, ησυχία αγάπης. Η ησυχία αυτή που δίνει αυτή η ήρεμη δύναμη της αγάπης, αυτό. Πιστεύεις ότι θα το βρεις ή δεν βρίσκεται εύκολα? Πιστεύω πια. Θα το βρω. Ναι, πιστεύω θα το βρω. Πω. Άρε, μάνα. Άρε, μάνα, τι μου κάνεις πρωί. Πώς λένε τη μαμά? Ιουλία. Ιουλία. Θέλω να έρθετε μια μέρα με την κυρία Ιουλία. Ναι, να έρθουμε. Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω. Είναι η χαρά της ζωής, μαμά μου, έτσι, δεν υπάρχει. Από αυτήν πήρες και το... Το μπρίο, ναι. Όχι, και αυτό που λες. Πατάω γερά στα πόδια. Ναι. Αυτό το πήρα από τη μαμά. Νομίζω ότι και σαν γυναίκα, δεν ξέρω. Λέω ναι. Τώρα από αυτά που όσες φορές έχουμε συναντηθεί, συζητάμε. Τι γυναίκα είναι μέσα στο σπίτι και πώς ήταν απέναντι, είναι απέναντι στον μπαμπά σου? Το κέφι και η χαρά της ζωής απέναντι στον μπαμπά μου, πολύ γλυκιά. Και τώρα που ο μπαμπάς μου δεν είναι και στα καλύτερά του, υπάρχει τέτοιο απόθεμα αγάπης, δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι πραγματικά το συγκινητικό. Το πόσο δηλαδή, εντάξει, είναι ο άνθρωπός της. Το πόσο τρυφερή, το πόσο δοτική είναι, το πόσο τον αγαπάει, το πόσο. Είναι... Τελικά τι πιστεύεις, ότι η μεγαλύτερη δουλειά γίνεται από τη γυναίκα ή πρέπει να γίνεται και από τους δύο? Και από τους δύο. Και από τους δύο. Αλλά η γυναίκα έχει ένα διαφορετικό ρόλο, ίσως. Εντάξει, η μάνα είναι μόνο μία τώρα, πώς να το κάνουμε. Ο μπαμπάς, okay, δίνει άλλα πράγματα, αλλά με τη μαμά νομίζω έχουμε. Άρε, η μάνα, τι μου κάνεις πρωί, πρωί. Στέλνουμε όλοι μας την και μπαμπάκα μου. Εντάξει, πολύ γλυκιά είσαι. Σε αγαπάμε πολύ εδώ στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους, εύχομαι. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι. Θα τους βρείτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ξεκινάτε από την Κρήτη. Πότε είπαμε ξεκινάτε? Στις 17 Ιουλίου. 17 Ιουλίου. Καρκινάκι, κατάλαβες. Ναι. Έτσι. Όχι, εγώ δεν είμαι καρκινάκι. Δεν είσαι καρκίνο. Κρυαράκι. Οροσκόπο καρκίνο. Παιδιά, το θυμάμαι ότι έχει πολλούς καρκίνους. Το θυμάσαι και εσύ. Την έχω μελετήσει, λέει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κάνω μια καλιά. Γεια σας και χαρά σας. Τα πούμε.